Με αισιοδοξία και έτοιμη για ένα ακόμη άλμα υποδέχεται η τουριστική βιομηχανία της χώρας το 14 που σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου θα είναι μια χρονιά ρεκόρ αφήξεων. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει θέσει επίσημα πλέον στόχο για το 2014 τις 18 εκατομμύρια διεθνεί αφήξεις και τα 13 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό. Στο ίδιο μήκο κύματο και η αρμόδια Υπουργό Όλγα κεφαλογιάνη σε πρόσφατο ταξίδι στο Λονδίνο με αφορμή Διεθνή Τουριστική Έκθεση. Προ την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Τουρισμού τη νέα χρονιά θα υλοποιήσει δράσει που προωθούν την Ελλάδα ω προορισμό. Που δεν είναι μόνο για καλοκαιρινού μήνε, αλλά και για λίγο πιο πριν και λίγο πιο μετά. Αυτό όμω που έχει σημασία είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει και άλλα πράγματα να προσφέρει εκτό από τον ήλιο και τη θάλασσα. Σημειώνει χαρακτηριστικά η Υπουργό. Στον αντίποδο, ο πρόεδρος τη Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιά και μέλος του συμβουλίου, ο κ. Γαλατσιάτο, ο οποίο πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε ότι, αφού πράγματι υπογράμμισε ότι τη νέα χρονιά τα το τουριστικά μεγέθη θα είναι ανωδικά, στάθηκε στην υπέρμετρη, όπω είπε, φορολόγηση που έχουν οι τουριστικοί επιχειρηματίες. Μπορεί όπως είπε ένα τετράστερο ξενοδοχείο χιλίων κλινών το 2014 να είναι πλήρες από όρια των πολύ χαμηλών τιμών προσφοράς των δωματίων και την ίδια στιγμή ο επιχειρηματίας να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα χαράτσια και στις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις του.